δεν είναι απλά για όπλα, είναι για το Philips, το οποίο δεν ξέρω αν είναι άλλο που δεν θέλω να κάνω κάτι πολύ μικρή και να το έχω και για το πάνω. Για τη διασύνδεση τη διευθυντή του με το μεταβατήριο του μέλλον, το δανείο τη κοινή εταιρεία από το CDA και με τη σχέση όλων αυτών με το όριο. Φίλιξ είναι μια. Είναι καταρχάς κάτι το οποίο είναι αυτή τη στιγμή εν εξελίξη. Είναι μια υποδομή, ψηφιακή υποδομή, για να υποστηρίξει την έρευνα πάνω σε δεδομένα. Δηλαδή, αξιονίζεται πάνω στα δεδομένα. Και ενδιαφερόμαστε για τον πλήρη κύκλο ζωής των επιστημονικών δεδομένων. Πράγμα το οποίο σημαίνει μας ενδιαφέρουν τα δεδομένα. Από τη διαχείρισή τους, την αποθήκευσή τους, την επεξεργασία τους και την ικανότητα διαμοιρασμού και επαναχρησιμοποίησης. Η υποδομή μας, την οποία χτίζουμε αυτή τη στιγμή, καταρχάς, τίθεται κάτω από την ομπρέλα του hellenic.gr και έχει, όπως θα δούμε λιγότερα, τρεις βασικούς πυλώνες. Θα τα περιγράψουμε πολύ συνοπτικά λίγο αργότερα. Τα βασικά είναι ότι επειδή μιλάμε για δεδομένα, πρέπει να χτίσεις κάτι το οποίο να μπορεί να κλιμακώνεται. Δηλαδή, είναι να έχει μια υποδομή η οποία να είναι cloud-based να μπορεί καθώς τα δεδομένα, καθώς οι ανάγκες σου αυξάνονται, αυτό το πράγμα να μπορεί να κλιμακώνεται για να τα υποστηρίξει. Να κλιμακώνεται σημαίνει να μπορεί να ανταποκρίνεται στις τεράστιες ανάγκες των δεδομένων, να το πούμε απλά ελληνικά. Είναι μια υποδομή εθνικής κλίμακας. Είναι οριζόντια, θα πούμε γιατί μετά, γιατί δεν χρειάζεται κάποιος να ενταχθεί σε όλα τα κομμάτια. Μπορεί π.χ. κάποιος να χρησιμοποιήσει μόνο το υπολογιστικό κομμάτι για να τρέξει κάποιους αλγόριθμους πάνω σε κάποια δεδομένα. Μπορεί κάποιος άλλος να χρησιμοποιήσει μόνο το κομμάτι του αποθετηρίου δεδομένων για να δημοσιεύει αποτελέσματα ή πειραματικά δεδομένα πάνω σε ένα κατάλογο δεδομένων. Αλλά κάποιο είναι οριζόντιο. Έτσι. Και είναι cross domain, είναι διεπιστημονικό. Δεν αφορά μία επιστημονική περιοχή. Γενικότερα μπορεί να δεις δημοσιευμένα πράγματα από σεισμική έρευνα μέχρι ωκεανογραφική, μέχρι γενικώς δεν εξειδικεύεται μόνο σε κάποια επιστημονική περιοχή. Γενικά, προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε διάφορους παράλληλους ρόλους. Εδώ πέρα υπάρχουν επικαλύψεις, αλλά χοντρικά και συνοπτικά μιλάμε για ανοιχτά επιστημονικά δεδομένα. Μιλάμε για fair δεδομένα, δηλαδή findable, να μπορεί κάποιος να τα ανακαλύψει. Είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί κάποιος να έχει κάνει πολύ φοβερή έρευνα στο εργαστήριό του, αλλά αν αυτό το πράγμα δεν είναι κάπως δημοσιευμένο και με κάποιο τρόπο δικτυοδοτημένο, ώστε κάποιος άλλος να το ανακαλύψει, να μάθει ότι υπάρχει, είτε για να πατήσει πάνω σε αυτό, είτε για να το συγκρίνει, η χρησιμότητα του είναι πολύ περιορισμένη. Άρα θέλουμε να είναι αναζητήσιμα, να είναι findable. Θέλουμε να είναι accessible. Θέλουμε να μπορεί να κατεβάσει αυτά τα πράγματα, να τα κάνει κάτι, να τα δει. Ίσως να δει ένα τμήμα του, αν είναι τεράστια, αλλά πάντως να είναι accessible. Να είναι interoperable, δηλαδή να μπορεί το ένα να αποτελεί σε μια αλυσίδα εργασιών, το ένα η είσοδος του ενός, η έξοδος του ενός να γίνεται είσοδος σε κάτι άλλο, να μπορούν να συνεργαστούν αυτά τα πράγματα και να συνδυαστούν σε αλυσίδες που φτιάχνουν κάτι χρήσιμο. Γιατί, αν εσύ στο εργαστήριο σου παράγεις δεδομένα σε ένα format που καταλαβαίνεις εσύ και οι πέντε συνεργάτες σου, μπορεί να είναι πολύ αποδοτικό, επειδή έχετε συνοηθεί μεταξύ με τους πέντε συνεργάτες σου αυτό το πράγμα, αλλά γενικά δεν θα μπορεί κάποιος άλλος πολύ εύκολα να πατήσει αυτή τη δουλειά. Άρα πρέπει να σέβεσαι κάποια κοινά de facto, ας πούμε, formats που ανά επιστημονική περιοχή υπάρχουν. Παραδείγματος χάρη, για τους γράφους, ας πούμε, σε ειδικά δίκτυα υπάρχουν συγκεκριμένα formats που ακολουθούνται και είναι πολύ χρήσιμα. Καλό θα ήταν να τα τηρείς. Τα πράγματα και στοχεύει επίσης τα δεδομένα σου να είναι reusable. Αυτό προφανώς κολλάει πάρα πολύ με το interoperable. Εντάξει, το ότι θες να δώσεις προστιθέμενη αξία σε αυτά. Μιλάμε για ανοιχτά δεδομένα και μιλάμε επίσης για μια πλατφόρμα που αυτή να είναι αυτό που λέμε industrial data platform. Τι εννοούμε? Εννοούμε ότι πάνω στην ίδια την πλατφόρμα πρέπει να σου δίνει εργαλεία χρησιμοποίησης. Αξιολόγηση και χρησιμοποίησης. Πολλές φορές το να τραβήξεις κάποια δεδομένα και να δεις αν σου κάνουν. Συνεπάγεται ένα τεράστιο κόστος, ένα τεράστιο overhead, ένα τεράστιο χρονικό κόστος, μέχρι να καταλήξει αν κάτι σου κάνει. Μια πλατφόρμα στην οποία υπάρχουν και υπολογιστικά εργαλεία μπορεί πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα μάλλον, αυτό είναι το επιθυμητό σενάριο, να σε κάνει να καταλήξεις αν αυτό σου κάνει ή δεν σου κάνει. Επειδή σου δίνει επιτόπου εργαλεία. Π.χ. οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων, λήψεις δειγμάτων, αντιπροσωπευτικών δειγμάτων, sampling, visualization. Αυτό γενικά
σε κάνει πολύ γρήγορα να αποφασίσεις τελικά αυτό μου κάνει, το κατεβάζω και δαπανώ περισσότερο χρόνο μας αυτό ή δεν μου κάνει γιατί μόλις ανακάλυψα ότι δεν καλύπτει π.χ. τη γεωγραφική περιοχή που ενδιαφέρει εμένα. Οι τρεις βασικοί πυλώνες του Χίλιξ, οι οποίοι έχουν κάποιες επικαλύψεις, καταλαβαίνετε, αλλά γενικότερα μπορούν να λειτουργήσουν το καθένα ανεξάρτητα από αυτά. Το πρώτο απ' όλα είναι το κομμάτι των δημοσιεύσεων. Το Helix λειτουργεί σαν ένας aggregator, στην πραγματικότητα σαν ένας συναθρηστής δεδομένων. Μπορεί να βλέπει από κάτω τους καταλόγους OpenAIR, που είναι ένα διαδεδομένο, ας πούμε, ένας διαδεδομένος τύπος αποθετηρίου, ώστε να καταλήγουν εκεί πέρα δημοσιεύσεις. Μπορεί να τα συναθρίζει και να τα φιλτράρει. Οπότε, με κάποια κριτήρια δικά μας, να παρουσιάζουμε προς τα έξω αποτελέσματα αναζήτησης από πολλούς από κάτω καταλόγους OpenAIR. Αυτό είναι το κομμάτι των δημοσιεύσεων. Το κομμάτι των δεδομένων, το οποίο δυστυχώς συνήθως δεν έχετε πακέτο με τις δημοσιεύσεις και ένα βασικό δικό μας καθήκον είναι να συνδέσουμε αυτούς τους δύο κόσμους. Δηλαδή, έχει γίνει μια δημοσίευση πάνω σε μια επιστημονική περιοχή. Αυτή η δημοσίευση πιθανώς χρησιμοποίησε δεδομένα για να πατήσει πάνω τους και να λειτουργήσει συγκριτικά ή να κάνει οτιδήποτε άλλο ή να προτείνει ένα μοντέλο ή παρήγαγε δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα με κάποιο τρόπο θα έπρεπε να συνδέονται τελικά και με τις δημοσιεύσεις. Οπότε ο δικός μας ρόλος είναι στο κομμάτι του καταλόγου δεδομένων, στο data catalog, να κάνουμε ακριβώς αυτή τη δουλειά. Να φροντίζουμε να υπάρχει κατά κάποιο τρόπο ο αντίστροφος δείκτης. Ότι αυτό παρήχθη ή δημιουργήθηκε ή πάτησε πάνω σε αυτό. Δηλαδή να έχεις ουσιαστικά όλη τη συσχέτιση των δεδομένων. Προσπαθείς, αυτό δεν είναι πάντα δυνατό και προφανώς και θέλει και τη συμμετοχή αυτού που καταχωρεί δεδομένα, αλλά δίνουμε τα εργαλεία να υπάρχει η αντίστροφη συσχέτιση. Ότι αυτά τα δεδομένα παρήχθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν από την τάδε δημοσίευση. Και τέλος, το εργαστηριακό κομμάτι, το Labs κομμάτι. Το Labs κομμάτι είναι αυτό το οποίο βλέπει τα δεδομένα που υπάρχουν στον data κατάλογο και σου δίνει την ευκαιρία, φτιάχνοντας αναχρήστη πλέον καταλόγου, αναχρήστη πλέον εικονικό, ένα εικονικό, ας πούμε, home director, ένα εικονικό χώρο εργασίας, ένα εικονικό workspace, να πειραματιστεί πάνω σε αυτά και να πεις, θα ήθελα να εφαρμόσω αυτόν τον αλγόριθμο πάνω εδώ πέρα. Θα ήθελα να εφαρμόσω την τάδε οπτικοποίηση. Έχεις λοιπόν κάποια πλέον, ας πούμε, υπολογιστικά εργαλεία να το κάνεις αυτό με ένα φτηνό τρόπο. Αυτό πολλές φορές δεν είναι εύκολο να γίνει σε μια εγκατάσταση απλά ενός εργαστηρίου ή απλά 2-3 υπολογιστών. Εντάξει, έχουμε μια υπολογιστική υποδομή cloud-based, το οποίο σου δίνει αυτά τα εργαλεία για να ξεκινήσεις και να πάρεις πιθανώς και ιδέες. Η σχέση του Helix, το οποίο είναι, ας πούμε, αυτό γενικά, με το Helix και το Hardmin, δηλαδή το αποθετήριο του SEAB. Καταρχάς υπάρχει επίσης, εντάξει, το γνωρίζετε όλοι, μιλάμε για υποδομή, ας πούμε, που τελικά αφορά από κάτω επιστημονικά δεδομένα, εντάξει. Το σημαντικό τώρα εδώ πέρα είναι αυτό το μάζεμα και ο έλεγχος, το curation. Curation σημαίνει ότι μαζεύεις πράγματα, αλλά μεσολαβεί και κάποιο στάδιο ή μη αυτοματοποιημένο, εντάξει. Επαλήθευσης, διασταύρωσης, πριν τελικά αυτά καταλήγουν να δημοσιεύονται. Προσπαθείς να κάνεις αυτό που είπαμε πριν, να είσαι συμβατός, να συμμορφώνεσαι με τις τέσσερις βασικές αρχές για τα ερευνητικά δεδομένα, δηλαδή να μπορεί κάποιος να τα ανακαλύψει, να μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε αυτά, η δειγματική ή πλήρη, να μπορούν αυτά να διαλειτουργούν, να είναι δηλαδή σε format που είναι κατανοητά γενικά μέσα στη συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή, οπότε το ένα μπορεί να λειτουργήσει σαν είσοδος του άλλου, εντάξει, και να είναι επαναχρησιμοποιήσιμα. Ο δικός μας χάρτης είναι το πρώτο beta τον Νοέμβριο του 19 και το τελικό το Φεβρουάριο του, και η παραγωγική εκδοχή το Φεβρουάριο του 20. Το Helix, ο αποθήριο δεδομένου του Helix έχει αρκετά μεγάλη σχέση με το Helix που σας έγραψα πιο πριν. Στην πραγματικότητα έχουμε μια αμφίδρομη, ας πούμε, κατεύθυνση. Από τη μια, ο κατάλογος του Helix στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα fork του κώδικα του καταλόγου του Helix. Δηλαδή, στην πραγματικότητα είναι ένα κομμάτι, ας πούμε, λογισμικού, το οποίο παρεκκλίνει ελάχιστα, να σου το πω απλά με απλά ελληνικά, παρεκκλίνει ελάχιστα από αυτό που ήδη τρέχει στον κατάλογο δεδομένων του Helix.
Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά, η άλλη πλευρά του δρόμου, ότι δεδομένα ερευνητικά που μαζεύονται στο κατάλογο του Harmony θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται και από την υπολογιστική υποδομή του Helix Lab. Δηλαδή, εφόσον εκεί πέρα μέσα θα καταλήγουν ερευνητικά δεδομένα, και μάλιστα που έχουν περάσει και από αυτό το στάδιο διασταύρωσης, το curation που λέμε, αυτά πλέον θα μπορούσαν να είναι πάρα πολύ χρήσιμες πηγές για το υπολογιστικό κομμάτι, για το Labs κομμάτι. Εντάξει. Η υποδομή αυτή, στα μέλη τώρα του συλλόγου του Healing, διατίθεται, η υποδομή δηλαδή του αποθετηρίου του ΣΕΑΒ, διατίθεται σαν υπηρεσία. Τι σημαίνει αυτό με απλά ελληνικά? Με απλά ελληνικά σημαίνει ότι είσαι ένας οργανισμός ο οποίος διαχειρίζεσαι τα μέλη σου και λες ότι έρχεται κάποιος, του αναθέτω το ρόλο του editor, του αναθέτω το ρόλο του παρατηρητή. Εν πάση περιπτώσει, εσύ διαχειρίζεις τα μέλη σου. Εντάξει. Δεύτερον, το δεύτερο πράγμα που έρχεται σαν υπηρεσία είναι ότι αν εσύ, σαν μέλος, σαν οργανισμός μέλος του Healing, έχεις ήδη δεδομένα σε ένα δικό σου αποθετήριο, εντάξει, προφανώς δεν μπορεί να υποστηριχθούν οποιασδήποτε τεχνολογίες αποθετήρια, κάποια που πληρούν κάποια πρωτόκολλα επικοινωνία συγκεκριμένα, αν εσύ έχεις ήδη ένα αποθετήριο δεδομένων και θες αυτό να φαίνεται στο κεντρικό αποθετήριο, τότε αυτό που εμείς υλοποιούμε είναι το λεγόμενο harvesting, δηλαδή μια προσπάθεια συστηματικής συλλογής των δεδομένων. Εντάξει, ώστε αυτά πιθανώς να μετασχηματίζονται και να μπαίνουν στην ενιαία και ομογενή μορφή που περιμένει το πάνω-πάνω αποθετήριο και από εκεί να παρουσιάζονται. Δηλαδή, εσύ μπορεί να συνεχίσεις να δημοσιεύεις δεδομένα, πιθανώς λόγω ευκολίας των διαχειριστών του τοπικού συστήματος, σε ένα δικό σου κατάλογο, και εμείς σου δίνουμε τη δυνατότητα να τα συλλέγουμε αυτά και να τα ομογενοποιούμε προς τα πάνω. Εντάξει. Τέλος είναι αυτό το λεγόμενο white labeling, το οποίο σημαίνει τι είναι. Ο κατάλογος, ο πάνω-πάνω, ο κατάλογος του Healing, στην πραγματικότητα συλλέγει δεδομένα από διάφορα μέλη. Θα μπορούσε ένα μέλος να ήθελε στο δικό του domain να φαίνεται αυτή η ομογενής παρουσίαση και στο δικό του domain. Δηλαδή, πάνω σκάρι, at.universityofthessaly.gr και να μην φαίνεται το κεντρικό. Το white labeling σου επιτρέπει στην πραγματικότητα να βλέπεις μια όψη του καταλόγου περιορισμένη στο domain του δικού σου πανεπιστημίου, αλλά να βλέπεις την ίδια ομογενή όψη. Είναι μια υποδομή εθνικής κλίμακας, στην οποία επίσης υποστηρίζονται DOIs. Δηλαδή, το κάθε τι που δημοσιεύεται θα αποκτά με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο, κάθε τι που φτάνει στο σημείο να δημοσιευθεί, εγκρίνεται δηλαδή, θα αποκτά ένα μοναδικό αναγνωριστικό σαν δεδομένο από το data site. Η πραγματική εγκατάσταση που υλοποιούμε, που εγκαθιστούμε αυτή τη στιγμή, βρίσκεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Και πάμε αμέσως μετά να δούμε λίγο το κομμάτι. Πώς μπλέκονται όλα αυτά με το Orchid. Ο τελικός στόχος είναι ένας χρήστης ο οποίος θέλει να εισαχθεί στο σύστημα να μπορεί να ταυτοποιείται, να γίνεται δηλαδή authenticated όπως λέμε στην τεχνική αργό, να ταυτοποιείται είτε με την ακαδημαϊκή του ταυτότητα είτε με την Orchid ταυτότητά του. Εντάξει, στο κομμάτι, τώρα πάμε λίγο να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα τεχνικά και πώς προσπαθούμε να το λύσουμε και πώς σκοπεύουμε να το λύσουμε. Καταρχάς, στην περίπτωση του Helix, στην διεθνική μας περίπτωση, μάλλον, καταρχάς έχουμε τρία συνεργαζόμενα κομμάτια σε αυτήν την ιστορία. Το ένα είναι το δήλος. Το δήλος είναι η ομπρέλα ουσιαστικά της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Εκεί πέρα θα σε στείλουμε και αυτό θα φροντίσει να σε διακλαδώσει και να σε στείλει στο δικό σου ίδρυμα και να επιστρέψεις από εκεί με την κατάλληλη ακαδημαϊκή ταυτότητα. Άρα είναι η ομπρέλα των ακαδημαϊκών ή ερευνητικών ταυτοτήτων. Απ' την άλλη, στο Helix, επειδή δεν υποστηρίζουμε μόνο πρόταση σε άτομα μόνο με ακαδημαϊκή ταυτότητα, αλλά γενικότερα, αλλά είναι ευρύτερη η πρόσβαση. Στο δικό μας επίπεδο υπάρχει ένα στάδιο παραπάνω. Υπάρχει το accounts.helenic.data.service, το οποίο στηρίζεται στο λογισμικό του Keycloak. Αυτό στην πραγματικότητα λειτουργεί σαν ένα ακόμη περιτύλιγμα, να το πω σε απλά ελληνικά, στο οποίο όλοι τελικά στο Helix έρχονται πάνω στο accounts Helix. Εντάξει, και αν πεις εσύ ότι εγώ θέλω τελικά να ταυτοποιηθώ με βάση την ακαδημαϊκή ταυτότητα, θα σε στείλει στο δήλος ή αν θες να ταυτοποιηθείς με τον GitHub που έχεις ήδη ή με την Google, θα στείλει στο Google. Αυτό το κορυφαίο. Ποιος είναι ο λόγος για να έχεις αυτό το ακόμη ένα στρώμα ταυτοποίησης? Ο λόγος είναι ο εξής, ότι μπορεί να θες ταυτόχρονα, σαν οντότητα, να έχεις και μια παρουσία στο GitHub και μια παρουσία σαν ακαδημαϊκή ταυτότητα. Και αυτά τα θέματα εσωτερικά να συνδέονται. Δηλαδή, μπορεί να έχεις πράγματι δύο κεφάλια, με τρία κεφάλια, σαν νέα ύδρα, και τελικά αυτά να συνδέονται από κάτω. Εντάξει. Οπότε, στο Helix υπάρχει πάνω απ' όλα το accounts.helix.service. Εντάξει. Από κάτω υπάρχει ο κατάλογος. Ο οποίος, τι είναι ο κατάλογος? Το ίδιο πράγμα υπάρχει προφανώς και στο Hardmin, και στο Healing και στο Helix. Εντάξει. Ο κατάλογος δεδομένων. Αυτό είναι βασίστηκε πάνω στο λογισμικό του SICAN.
Αυτός στην τεχνική ορολογία είναι ο καταναλωτής της ταυτότητας, δηλαδή αυτός ο οποίος θα του έρθει υπογεγραμμένη ταυτότητα και θα του πει ο πάροχος ταυτότητας, δηλαδή ή το δήλωση ή το κυκλόκ, ότι ξέρεις κάτι, ο τάδε έρχεται και εγώ σου υπογράφω ότι είναι ο Μιχάλης Αλεξάκης. Οπότε πρέπει αυτά τα τρία συστήματα να συνεργαστούν κάπως. Η λογική είναι η εξής. Αρχικά ο χρήστης θα πρέπει να κάνει το αρχικό sign-in, την αρχή του δήλωση μέσω του δήλωση. Δηλαδή θα κατευθύνεται να κάνει την πρώτη του ταυτοποίηση μέσω του δήλωση. Οπότε εκεί πέρα, κατά κάποιο τρόπο, γνωρίζουμε την ακαδημαϊκή ταυτότητα. Μετά, σε δεύτερο στάδιο, όποτε το επιλέξει, θα πρέπει να κάνει το εξής. Μέσα από την προσωπική σελίδα του λογαριασμού του να πει: τώρα θέλω να συσχετήσω την ήδη γνωστή σε σένα ακαδημαϊκή μου ταυτότητα, γιατί έχω κάνει login σε σένα με την ακαδημαϊκή μου ταυτότητα. Θέλω να τη συσχετήσω με ένα υπαρκτό ORCID που έχω ήδη φτιάξει ή θα φτιάξω αυτή τη στιγμή. Οπότε η λογική είναι ακριβώς όπως την περιέγραψε ο συνάδελφος στην προηγούμενη ομιλία, και εδώ πέρα ίσως σχεδίαζα να πω λίγο παραπάνω πράγματα, αλλά δεν έχει πάρα πολύ νόημα. Ακολουθείται ακριβώς το ίδιο όπεν στον δύο τρόπο. Δηλαδή η ανακατεύθυνση στο ORCID και η επιστροφή με υπογεγραμμένο τρόπο. Οπότε εσύ στέλνεις τον χρήστη στο ORCID, αλλά όταν επιστρέψει, θεωρείται ότι έχει πλέον δύο πληροφορίες. Έχει πληροφορία ποιο ήταν πριν, γιατί έχει ήδη κάνει λογική σαν ακαδημαϊκή οντότητα, αλλά έχει ακόμη μια υπογραφή εκεί πέρα, ότι αυτό είναι και το μέλος του ORCID με ταυτότητα 1, 2, 3, 4. Οπότε εκεί πέρα συσχετίζεται αυτές τις δύο ταυτότητες. Μετά ο κατάλογος πλέον μπορεί να αποθηκεύσει αυτή την ταυτότητα και μπορεί περιορισμένα να ενεργεί εκ μέρους του χρήστη. Γιατί λέω περιορισμένα, γιατί προφανώς το πόσο θα ενεργήσει εκ μέρους του χρήστη έχει να κάνει με το τι συγκατάθεση έδωσε. Αν ο χρήστης έδωσε συγκατάθεση να βλέπει μόνο το ORCID ID του, αυτό. Αν έχει δώσει τη συγκατάθεση να ενημερώνει, μπορεί σε τρίτο χρόνο μάλλον ο κατάλογος να ενημερώνει με βάση το τι αυτόν και το λογαριασμό του στην ORCID, το προφίλ του, ας πούμε, στην ORCID με την πληροφορία αυτή. Κάποια προβληματάκια που πρέπει να λύσουμε. Το προβληματάκια είναι ότι το πάνω-πάνω κομμάτι, το λογισμικό που χρησιμοποιούμε στο πάνω-πάνω κομμάτι, το Keycloak, αυτή τη στιγμή δεν υποδέχεται σωστά τις απαντήσεις τις οποίες στέλνει η ORCID. Αυτό δεν είναι πρόβλημα της ORCID, αυτό είναι πρόβλημα του λογισμικού του Keycloak. Μπορεί να φαίνεται χαζό, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια λανθασμένη μοντελοποίηση από τις δύο πλευρές των δεδομένων. Ο ένας περιμένει κάτι που είναι 64-bit, ο άλλος θέλει κάτι που είναι 32-bit. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι πρέπει να λυθεί σε αυτό το πρόβλημα και να μπορούν να μιλήσουν κατά κάποιο τρόπο στην ίδια γλώσσα. Στο ίδιο σχήμα δεδομένων, να το πούμε απλά. Αυτό αναμένουμε να λυθεί γρήγορα. Αν δεν λυθεί, έχουμε κι εμείς κάποια εναλλακτικά πλάνα. Η πρωτεύουσα λύση που σκεφτόμαστε είναι προφανώς να εφαρμόσουμε αυτή τη λύση στο πάνω-πάνω επίπεδο, στο επίπεδο δηλαδή της δικής μας ταυτοποίησης. Αν δεν συμβεί αυτό, η λύση είναι δυστυχώς να μεταφέρεις αυτή τη διπλή κατεύθυνση, αυτή τη διακλάδωση ταυτότητας στο επίπεδο του καταλόγου και στον κατάλογο να λες στον άλλον θέλεις να ταυτοποιηθείς με βάση την ORCID ή θέλεις να ταυτοποιηθείς με βάση το account Hellenic Service, το οποίο είναι μια λύση που δεν την προτιμούμε, αλλά είναι μια λύση υπαρκτή που μπορεί να γίνει. Και το τρίτο, ας πούμε, ήταν αυτή η λύση, είναι να αντικαταστήσουμε το λογισμικό το πάνω-πάνω του κύκλου με ένα αντίστοιχο επίσης γενικά χρησιμοποιημένο και δοκιμασμένο σε πραγματική κλίμακα, ας πούμε, το WSO2. Αλλά με αυτή την ιεραρχία. Αυτά από μένα, ελπίζω να μην έγινα πολύ, πολύ τεχνικός. Μία μικρή λεπτομέρεια να συμπληρώσω ότι στην ουσία το integration της ORCID στο Harmony, στο αποθηκευτικό των ειδικών δεδομένων για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, θα περιέχει το ORCID ID, το authenticated ORCID ID, και σε πρώτη φάση θα γίνεται και ένα push με το profile URL του ερευνητή στο καταθετήριο, στην εγγραφή του στην ORCID. Έχουμε ερωτήσεις. Αν υπάρχουν ερωτήσεις για την κυρία Μεχίας από την ORCID, γιατί λόγω χρόνου είχαμε με προχωρήσει απευθείας στην επόμενη παρουσίαση. Θέλω να κάνω μία ερώτηση
που αφορά και προηγούμενες παρουσιάσεις. Α, οκ. Okay. Κάποια στιγμή ακούστηκε ότι ο χρήστης μπορεί να δώσει δικαίωμα, κλιμακωτά δικαιώματα στο να βλέπουν την ταυτότητά του μέσω σύστημα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Αν αργότερα θέλει να το κάνει recall αυτό, μπορεί? Μπορεί, αν είναι από το λογαριασμό του μέσα στην όρθια να το κάνει. Και θα ενημερωθούν και τα συστήματα αυτό? Άμα κάνει recall τη δυνατότητα σε κάποιο σύστημα του ιδρύματός του να κάνει update ή οτιδήποτε, θα ενημερωθεί, δεν θα μπορεί πλέον να το κάνει. Mm-hmm. Οπότε θα μπει στη διαδικασία του να το ξαναδώσει άδεια. Οκ, εντάξει. Τα συστήματα όμως που έχουν πατήσει στην προηγούμενη αδειοδότηση θα ενημερωθούν? Θα ενημερωθούν, δεν θα μπορούν πλέον ούτως ή άλλως να... Δεν θα έχουν την αδειοδότηση και θα ενημερωθούν. Ναι, θα ενημερωθούν, γιατί δεν θα έχουν πλέον την αδειοδότηση. Λοιπόν, επειδή έχουμε φύγει πολύ εκτός χρόνου, είχαμε κάποια πράγματα να συζητήσουμε σχετικά με την Όρτη. Αυτό που θέλω να σας πω λίγο πριν τελειώσουμε, είναι ότι... Να ακούμε. Ναι. Κάποια στιγμή στις κύριες επαφές όλα τα ιδρύματα, σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το συνέδριο, θα στείλουμε ένα ερωτηματολόγιο, μια φόρμα μικρή, όπου για να συμπληρώσετε τα λογισμικά που έχετε, τυχόν έχετε στο ίδρυμά σας, είτε αφορά τις ΜΟΔΥΠ, κάποια ιδρυματικά αποθετήρια, τα ξέρουμε βέβαια αυτά ούτως ή άλλως ως ΕΑΒ, αλλά καλό είναι να μπει και σε αυτό το ερωτηματολόγιο, για να δούμε τι μπορεί να γίνει με integration με την ORCID και σε συνεργασία με την ORCID βέβαια αυτό. Αυτό ήταν το επόμενο που νομίζω θα το πει και η Γκαμπριέλα τώρα, ότι καλό είναι κάθε ίδρυμα να κοιτάξετε να βρείτε, να ορίσετε κάποιον τεχνικό, κάποιον technical contact. Πέραν όλων των υποθεμάτων της πολιτικής που πρέπει να... Yes, not sure if you want to translate what I'm saying. Αν χρειάζεται κάποια μετάφραση για αυτά που λέει, να μου πείτε. Okay, so just wanted to address some questions that I've heard, and thank you, Mikalis, for translating from Greek to English. So there was this question, how to convince researchers, and we acknowledge that this is something we have to address all together as a community. And again, for that, we work with the whole research landscape. So we work with the publishers. Currently, we have more than 4,000 publishers that deposit IDs or collect IDs and deposit those together with the metadata on Crossref. So that's a big part of convincing the researchers. Publishers are requesting IDs for publications. The other part, of course, is funders. And we're currently working strongly with the funders. Leonidas mentioned our Orbit project and funder working group. Currently, we have more than 11 global funders that have signed our funder open letter. And that means they commit to implement ORCID in funding workflows. So this is part also of convincing the researchers.
And of course, we rely on your help and on your support to communicate and to reach out to those researchers and explain why they need to use ORCID and what's the benefits for the researchers and also for the institutions. For that, HEA link has a lot of information on their website, and you can always reach out to Leonidas for help, for ideas, for anything you need. And again, last month we had more than 8,000 visits from Greece to our website. The previous months was actually higher, more than 9,000. So researchers are already using ORCID. So that's something we also have to acknowledge. And again, we are working on all this together. So we're open for collaboration. For any questions, you can always reach out to Leonidas or to me and talk to me. Also, I'm staying here and I'm staying for the conference tomorrow. So happy to address any questions you have about ORCID. Thank you very much. Thank you very much, Gabriela. Θα ήθελα μόνο να πω ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι το πώς να πείσουμε, αυτό είναι και δική μας δουλειά. Απλώς πρέπει να γίνει με ένα σοβαρό και ιδρυματικό τρόπο. Γιατί, για παράδειγμα, θυμάμαι όταν εμείς κάναμε καταγραφή του δικού μας ερευνητικού έργου, ήταν μια περίοδος που οι ερευνητές λάβαιναν άπειρα ερωτηματολόγια από διαφορετικούς. Από διαφορετικές, ας πούμε, πηγές προέλευσης για τα ίδια πράγματα, και κάποια στιγμή φτάσαν σε σημείο αγανάκτηση ότι έχουμε βαρεθεί να συμπληρώνουμε ερωτηματολόγια. Άρα πρέπει και μέσα στα ιδρύματά μας και βέβαια σε συνεργασία με άλλους φορείς όπως το ΕΛΙΔΕΠ και η ΑΔΥΠ να λειτουργήσουμε θεσμικά, δηλαδή να υπάρχει μια σοβαρή έγκυρη πηγή στην οποία να καταχωρούνται τα δεδομένα και αυτό να διασυνδέεται με όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το μεγάλο κλειδί. Οι ερευνητές σίγουρα θέλουν, γιατί τους ενδιαφέρει πάρα πολύ να προβάλλεται με ενοποιημένο τρόπο το έργο τους. Απλώς χρειάζεται να γίνει και μια συστηματική προσέγγιση για να έχει αποτέλεσμα και να το αποδεχτούν όλοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα, νομίζω ότι με αυτά συνοψίσαμε κάπως και το θέμα της στρογγυλής τράπεζας. Θα ήθελα να καλέσω την κυρία Πάντου να μας πει δύο λόγια εκ μέρους του ΕΛΙΔΕΚ και βεβαίως ο κύριος Γεωργιάδης, αν θέλει, ξέρουμε ότι είναι πιεσμένος και πρέπει να φύγει, αν θέλει να πει κάτι ευχαρίστως, και μετά θα κλείσουμε. Γεια σας, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε για την εξαιρετική παρουσίαση πραγματικά. Οφείλω να ομολογήσω ότι εγώ προσερχόμενη στο χώρο δεν είχα ιδιαίτερη γνώση για τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, μάλλον να το πω εγκατάσταση, infrastructure, δομή που παρουσιάστηκε. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Απλώς προτού πω τα σημεία στα οποία σκέφτηκα ότι σε εμάς, στο ΕΛΙΔΕΚ, ως φορέας χρηματοδότηση θα μπορέσει να μας βοηθήσει, ουσιαστικά, να μεταφέρω απλώς το μήνυμα του Διευθυντή του Ιδρύματος, του κυρίου Νασίκα, ο οποίος δυστυχώς δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα. Είμαστε και σε μια φάση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των οριστικών για τα μέλη ΔΕΠ σε κάποιες επιστημονικές περιοχές. Και μετά θα έχω ένα σύντομο σχόλιο για το πού θα μπορούσε πραγματικά να φανεί εξαιρετικά χρήσιμη και στο έργο μας η ORCID. Το μήνυμα του Διευθυντή μας είναι μεγάλη τιμή και χαρά μας ως ΕΛΙΔΕΚ να συμμετέχουμε σε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα και σημαντική εκδήλωση. Το ΕΛΙΔΕΚ ως ένας από τους κυριότερους χρηματοδοτικούς φορείς για την έρευνα στη χώρα, αλλά και ως φορέας χάραξης πολιτικής για την έρευνα από την ίδια την επιστημονική κοινότητα της χώρας, είναι πάντα σε διαρκή επαφή με τις ανάγκες της κοινότητας. Γι' αυτό το λόγο είμαστε παρόντες στη σημερινή εκδήλωση. Θέλουμε λοιπόν να ενσωματώσουμε στις λειτουργίες μας διαδικασίες και δραστηριότητες οι οποίες θα ενισχύσουν την ταχύτητα και τη διαφάνεια, ενδυναμώνοντας τη συνεργασία μας με τον ΣΕΑΒ ως το νεότερο μέλος του, εμείς, και είμαι βέβαιος πως θα το πετύχουμε. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του workshop σας, ο Διευθυντής κύριος Νασίκας. Να πω τώρα από την πλευρά μου, ακούγοντας τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, ότι πράγματι αυτή η υιοθέτηση ενός
αυτού του συστήματος της ORCID, το οποίο βοηθάει, όπως αναφέρθηκε πιο πριν πολύ εύστοχα, στην ψηφιακή πιστοποίηση των ερευνητών της χώρας. Θεωρούμε ότι και για μας έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους φορείς χρηματοδότησης της χώρας, όπως είναι το ELIDEC, και μπορώ να το δω από αυτά που άκουσα σε τρία κυρίως επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο είναι για τους ίδιους τους αξιολογητές. Εμείς όταν προσπαθούμε να βρούμε αξιολογητές, επειδή ελέγχουμε τα θέματα της κάθε πρόταση που υποβάλλεται στο ELIDEC, κοιτάμε να βρούμε αξιολογητές που να έχουν συνάφεια, όσο δυνατόν τη μεγαλύτερη συνάφεια, με το γνωστικό αντικείμενο της κάθε πρότασης. Συνεπώς αυτό θα μπορούσε να μας βοηθήσει ώστε να έχουμε τον κατάλληλο αξιολογητή για την κάθε πρόταση, τον κατάλληλο εμπειρογνώμονα. Σε δεύτερο επίπεδο, για την αποφυγή των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, των conflict, επειδή βάζουμε κάποιους όρους για να μπορεί κάποιος να συμμετέχει στις επιτροπές αξιολόγησης, όπως π.χ. το να μην έχει κοινές δημοσιεύσεις με κάποια μέλη της επιστημονικής ομάδας, ερευνητικής ομάδας, τα τελευταία 5 ή 10 χρόνια. Αυτό για μας είναι φοβερά βοηθητικό, γιατί θα μπορούσαμε να ανατρέχουμε σε όλες τις δημοσιεύσεις και να παρατηρούμε σε ποιες περιπτώσεις έχουμε σύγκρουση συμφερόντων. Επίσης, στο κομμάτι του ορισμού των μελών της Επιτροπής, αυτό είναι πολύ σημαντικό όπως σας ανέφερα, και επίσης στο να βρούμε ακριβώς τι δημοσιεύσεις έχει κάνει ο κάθε επιστημονικός υπεύθυνος που υποβάλλει μια πρόταση. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για μας σε ορισμένες δράσεις αξιολόγηση του επιστημονικού υπευθύνου, και γι' αυτό ζητάμε να υποβάλλει ένα σύντομο CV και να έχει μια επιλεγμένη λίστα με δημοσιεύσεις. Συνεπώς αυτό θα μπορούσε πραγματικά να μας βοηθήσει το να έχουμε όλες τις δημοσιεύσεις μαζί και να γίνεται πληρέστερα και όσο δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια η αξιολόγηση. Και τέλος, είναι σημαντικό για εμάς, γιατί στα έργα τα οποία θα αρχίσουν να τρέχουν τώρα, π.χ. στα έργα των μελών ΔΕΠ που θα αρχίσουν να τρέχουν τώρα, θα μπορούμε να έχουμε κι εμείς όλες τις δημοσιεύσεις οι οποίες θα σχετίζονται με αυτά τα έργα, θα δημοσιεύονται, επομένως αυτομάτως θα ενημερώνεται η ORCID και θα μπορούμε εμείς να ανατρέχουμε σε αυτές τις δημοσιεύσεις και για τα έργα που έχει χρηματοδοτήσει το ELIDEC ως φορέας. Επομένως, είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Πραγματικά, μακάρι να υιοθετηθεί από όλες τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της χώρας. Και σε ευχαριστούμε θερμά πραγματικά για την πρόσκληση και για την τόσο πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Πάντου. Βέβαια να πω, παρότι δεν είναι εντελώς σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, και το ELIDEC μπορεί να βοηθήσει κάποια πράγματα, για παράδειγμα, χρηματοδοτώντας δημοσίευσεις ανοιχτής πρόσβασης. Δηλαδή να προβλέψει ότι επειδή ούτως ή άλλως χρηματοδοτεί την έρευνα, ένα ποσό από αυτό το κομμάτι, ένα έξτρα ποσό, θα μπορούσε να πηγαίνει για να καλύψει τα έξοδα σε κάποιον εκδότη της δημοσίευσης με όρους ανοιχτής πρόσβασης. Παράδειγμα λέμε τώρα, φαντάζομαι θα τα πούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, είχαμε κανονίσει το διάλειμμα να είναι στις 3 η ώρα. Πήγαμε λίγο, έχουμε ένα περιθώριο ούτως ή άλλως μέχρι τις 4 για να ξεκινήσει η επόμενη πρωτοσυνεδριακή εκδήλωση. Μπορείτε όλοι να περάσετε έξω, να πάρετε ένα καφέ και ένα σάντουιτς, γιατί είναι και η ώρα μεσημεριανή. Σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε. Και πάλι τον κύριο Γεωργιάδη και την κυρία Πάντο. Ο κύριος Γεωργιάδης πρέπει να φύγει, όπως μας έχει ενημερώσει. Αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ πέρα.